τραγωδία παραμονή Χριστουγέννων. Ο Διονύσιος Γεωργίου είναι το νέο θύμα της ασφάλτου. Αφήνει πίσω του σύζυγο και δύο ανήλικα παιδιά. Ήταν λίγο μετά τις 5:50 χθες το απόγευμα που γράφτηκε με τον πιο τραγικό τρόπο ο επίλογος της ζωής του άτυχου Γεωργίου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος συγκρούστηκε βία και με τοπικά με λεωφορείο του ΟΣΕΛ που οδηγούσε 53χρονος παρά το εργοστάσιο της Carlsberg στο Δάλι. Από τη σύγκρουση, η οποία ήταν σφοδρή, ο 43χρονος παγιδεύτηκε εντός του οχήματος του και για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε επέμβαση μελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στο λεωφορείο επέβαιναν εκτός από τον οδηγό άλλα 6 πρόσωπα. Τραυματίστηκε ο οδηγός του λεωφορείου καθώς και 4 από τους επιβάτες του μεταφέρθηκαν όλοι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου αφού έτυχαν τον πρώτο βοηθειό απολύθηκαν. Στις σκηνές πέφσαν μέλη της τροχέας, τα οποία συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Στο μεταξύ, πανικό και αναστάτωση προκάλεσε ηλικιωμένος οδηγός μέρα μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκοσίας. Όπως μπορείτε να δείτε, ο οδηγός κινείται στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας τρόμο στους διερχόμενους οδηγούς.